Ο έποψη ήταν βασιλιάς. Μπορεί το λαϊκό το όνομα της Αλαπετινός να είναι ταπεινής ετυμολογικής προέλευσης, πετεινός με πρώτο συνθετικό το τσαλί, ξερός θάνος, όμως η ιστορία του άλλα μαρτυρεί. Αιώνες, χιλιάδες χρόνια προτού έρθει ο σημερινός πολιτισμός, ζούσε και βασίλευε η μυθολογία. Εδώ ο κόσμος ήταν ενιαίος και διαίρετος. Δίποδα και τετράποδα όντα, θεότητες, πετούμενα του ουρανού, βλαστή της γης, πλάσματα της φαντασίας και άλλα του φόβου και της δυσιδαιμονίας, δεν είχαν την αυτονομία που τους επιφύλαξε τα μετέπειτα χρόνια ο εξορθολογισμός και η άτεκτη λογική. Όλοι και όλα ανήκαν στον εαυτό τους και ταυτόχρονα κάπου αλλού. Τίποτα και κανένας δεν ήταν περιχαρακωμένος στα σφιχτικά όρια της επιστημονικής γνώσης. Οι θεοί διεκδικούσαν ανθρώπινες ιδιότητες, οι θνητοί κυκλοφορούσαν ελεύθερα στον επάνω και τον κάτω κόσμο, οι εκπρόσωποι της χλωρίδας και της πανίδας αλληλοδανίζονταν γνωρίσματα και φυσικές αρχές. Ήταν η αυγή του κόσμου. Σε αυτό το παρθένο βασίλειο της επίγειας ζωής, οι άνθρωποι με μάτια έκπληκτα από θαυμασμό δοκίμαζαν τολμηρές ερμηνείες για την προέλευσή τους. Σαν να μην πίστευαν ακόμα στο μεγάλο χάρισμα της έλογης ζωής που τους προσφέρθηκε. Μέσα τους σιγόκυλη η ανάγκη να εξηγήσουν το τι, το πώς, το γιατί. Και σε αυτόν τον αγώνα της κατάκτησης του λόγου έκαναν το πρώτο βήμα ανωτερότητας. Άρχισαν να πλάθουν ιστορίες. Ζούσε λοιπόν τα μυθικά χρόνια στην Αθήνα ένας βασιλιάς που τον έλεγαν Φανδίωνα, με καταγωγή από τον Ήφαιστο και τη Γιέ. Τα παιδιά του τέσσερα. Δύο αρσενικά, ο Ερεχθέας και ο Βούτης και δύο κορίτσια. Η Πρόκνη με τη Φιλομήλα. Η ειρήνη πράγμα σπάνια και για εκείνα τα χρόνια. Μπλέκεται λοιπόν κάποια στιγμή ο Πανδίωνας σε πόλεμο με τον βασιλιά της Θήβας και για να τον νικήσει, καλεί σύμμαχο από τη μακρινή Θράκη τον ομόλογό του Τηρέα. Ακόμα πιο ξεχωριστός βασιλιάς αυτός, από το σπέρμα του Θεού Άρη, όταν πλάγιασε με την ύμφη Βιστονίδα. Πρόθυμα εκστρατεύει στο πλευρό του νοτιοελλαδίτη βασιλιά και τον βοηθάει να νικήσει. Το έπαθλό του, η πριγκίπισσα Πρόκνη. Έγινε λιγάδι και το ζευγάρι ζούσε ευτυχισμένο, απολαμβάνοντας ημέρες βασιλικές και τη χαρά που τους έδωσε ο γιος τους Ήτης. Κύλησαν τα χρόνια μέχρι που στην Αθήνα έφτασε από τη Θράκη μαντάτο να ανηφορήσει προς τα μέρη του η Φιλομήλα. Μόλις έφτασε, ο βασιλιάς της ανακοινώνει πως η αδελφή της έχει πεθάνει. Ψέματα. Την έχει φυλακισμένη επειδή την καρδιά του την πυρπολούσε τώρα ο έρωτας για τη Φιλομήλα. Και όταν αυτή αρνήθηκε τις προτάσεις του, εκείνος την βίασε και για να μην μπορέσει να αποκαλύψει τα βάσανά της έκοψε τη γλώσσα. Ωστόσο η Φιλομήλα κέντησε ή ήφανε σε ένα πανί το μαρτύριό της και της το έκανε γνωστό σε όλους. Μανιασμένη η Πρόκνη καταστρώνει ένα απέσιο σχέδιο. Με τα ίδια της τα χέρια δολοφονεί τον γιο της Σίτη και τον παραθέτει δείπνο στον ανύποπτο πατέρα. Όταν ο Τηρέας κατάλαβε τι είχε συμβεί, εκείνος δηλαδή κρέας έβαλε στο στόμα, παίρνει ένα τσεκούρι και αρχίζει να κυνηγάει τις δύο γυναίκες. Τις πρόλαβε στην τάβνη της Φωκίδας πάνω στον Παρνασσό. Κατατρομαγμένες οι αδελφές παρακαλούν τότε τους θεούς να τις λυπηθούν. Εισακούστηκαν τα παρακαλετά τους και οι θήτες μεταμόρφωσαν σε πουλιά. Έτσι η Πρόκνη έγινε το Ιδόνι και η Φιλομήλα το Χιλιδόνι. Η μία να λαλεί, να άδει συνεχώς τον πόνο της και η άλλη με την κομμένη γλώσσα να τη τιβίζει. Οι θεοί όμως μεταμόρφωσαν και τον Τηρέα. Σε τσαλαπετινό, να περιφέρει αιώνια ο άρχοντας το κάλος του, το άχρηστο και φανταχτερό. Πώς γεννήθηκε αυτός ο μύθος, πώς γεννιέται κάθε μύθος. Όλα πρέπει να ξεκίνησαν από την έκπληξη. Ξαφνιασμένοι οι άνθρωποι, όταν πρωτοπαρατήρησαν το πουλί, θα δοκίμασαν να το εντάξουν σε κάποιο οικείο γνωστικό τους πεδίο. Ίσως να αναφώνησαν. Να ένα πτηνό ίδιο με βασιλιά. Αυτό ήταν. Ο βασιλιάς έλκει την καταγωγή του από ακριβά αίματα, μπορεί και θεϊκά. Πρέπει όμως απαραίτητος να έχει οικογένεια. Για σύζυγο πρώτα απ' όλα. Ποιο όμως είναι εκείνο το πουλί που μπορεί να σταθεί στον βασιλικό θρόνο δίπλα στον έποπα. Κάποιο βέβαια με ένα ξεχωριστό γνώρισμα. Λόγου χάρη μια ιδιαίτερη φωνή. Καλώς ήρθες λοιπόν, Αηδόνη. Ναι,
Αλλά το αειδόνι μοιάζει σε πολλά με το χελιδόνι. Και αν το ένα αδέρφι γλυκολαλεί, το άλλο γιατί βγάζει τέτοιους ήχους, λες και δεν έχει γλώσσα. Και τι μπορεί να συνέβη για να πάθει με τέτοια αναπηρία. Μήπως τιμωρήθηκε για κάποια ανομία, αλλά ποια μπορεί να είναι τόσο τρομερή ανομία ώστε... Η μία πορεία φέρνει την άλλη, ερώτηση και ξανά ερώτηση. Η φαντασία έχει δεχτεί κλώτσο και γυρίζει. Τα νήματα του μύθου υφαίνονται αργά μα επιδέξια στον αργαλιό του λόγου. Στον ορίζοντα αχνοφέγγει το πρώτο φως της λογοτεχνίας.